Θεωρεί πεθαμένη εδώ και 5 χρόνια, προσέξτε, που ποτέ δεν έχει, δεν έχει δουλέψει ταξί, πεθαμένος εδώ και 5 χρόνια, τώρα είναι οδηγός ταξί. Ο σύζυγός της είχε ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο. Αυτό το επαγγελματικό αυτοκίνητο λοιπόν το έχει κάποιος ο οποίος το εκμεταλλεύεται και οι κλήσεις πάνε στο όνομα της Μαρίας, η οποία είναι πεθαμένη για το κράτος, για το φορτηγό του πεθαμένου που θεωρεί αναστημένο το κράτος, σύζυγο, ο οποίος οδηγεί το φορτηγό, ο οποίος οδηγεί το φορτηγό, προσέξτε φίλες και φίλοι, ή το κράτος προσέξτε, θεωρεί το σύζυγό της ότι οδηγεί ταξί, αλλά τη στέλνει της Μαρίας που είναι πεθαμένη, εντός εισαγωγικών, κλήσεις του άντρα που έχει πεθάνει, αλλά που παίρνει κλήσεις πεθαμένος, στη Μαρία που ζει, η οποία έχει πεθάνει. Η πεθαμένη, η οποία ζει και είναι μπροστά σας και τη βλέπετε, παίρνει σύνταξη του συγχωρεμένου, ο οποίος οδηγεί την ταλίκα και τρώει και κλήσεις. Οδηγεί ταξί. Πού είχε ταλίκα. Πού είχε ταλίκα. Ο πεθαμένος οδηγεί ταξί. Τι γίνεται, ας μας πει κάποιος. Είναι ανάδρομος ερμής. Αυτό με την Αφροδίτη ήταν πιο ωραίο που δεν της κάτσε ο πλανήτης. Δεν μου άρεσε περισσότερο. Η κυρία Μαρία θα πάνε αυτοκτονία.